Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ως ΚΚΕ, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου, αποκαλύψαμε τον βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Με τις ρυθμίσεις του προχωράτε στην περαιτέρω ειδικοποίηση του ΕΦΚΑ, με ταχύτατες διαδικασίες, με τοποθέτηση του ανάλογου στελεχειακού δυναμικού από την ασφαλιστική αγορά, με παχύλιους μισθούς και με την καθαίρεση παράλληλα των σημερινών στελεχών που αναδείχθηκαν από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Με το φόβητο των πειθαρχικών προς τους εργαζόμενους καλούνται χωρίς αντίρρηση να πιάνουν τους στόχους που συνδέονται με την προσαρμογή του ΕΦΚΑ και τη μετατροπή του σε ασφαλιστική εταιρεία που θα λειτουργεί με δυτικοοικονομικά κριτήρια, με την πεποίθηση και με την πεποίθηση ότι στην πορεία θα προσαρμόζει και τα πακέτα των ασφαλιστικών παροχών και συντάξεων εκτός από το τζογάρισμα των αποθεματικών του, των εισφορών του ιδρώτα των ίδιων των ασφαλισμένων. Δημιουργείται ανώνυμη εταιρεία για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, για την οποία την έκανε γαργάρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε τίποτα απολύτως, με τοποθέτηση ανθρώπων των Real Estate για διοικητικό συμβούλιο. Έτσι ικανοποιείται την απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων για παραχώρηση ακινήτων, γης, φυλέτων για επενδύσεις για ανάπτυξη. Βγάζεται στο σφυρί μια περιουσία όχι ενός δις, όπως λέτε κύριοι, αλλά σύμφωνα με πολύ καλά ενημερωμένες πηγές, η αξία της είναι πάνω από 20 δισεκατομμύρια συνολικά η αξία της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών του ΕΦΚΑ. Ετοιμάζεται το ξεπούλημα στην Πυριός, το 64, που μόνο αυτή η αξία του είναι 500 εκατομμύρια. Βγαίνει στο σφυρί φιλέτα στην Πανεπιστημίου, στην Κάνικος, χωρίς αντίτυπο δώσατε το Μαραθώνα, η κατασκήνωση του ΝΑΤ για κέντρο δασικής αναψυχής και βέβαια το χωρίς αντίτιμο θα δώσετε κι άλλα την επόμενη περίοδο. Θέλουμε όμως στη δευτερολογία μας να αναδείξουμε τι δεν κάνατε και γιατί δεν το κάνατε. Και δεν το κάνατε προφανώς γιατί δυσκολεύει την υλοποίηση των σχεδιασμών σας. Δεν λύσατε επίγοντα προβλήματα όπως τα έθεσαν και οι εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, εγκατάσταση σύγχρονου λογισμικού, συμβατό, έτσι ώστε να συμβάλλει στη μέγιστη απόδοση των εργαζομένων για την έκδοση των συντάξεων, στην εξυπηρέτηση συνολικά των ασφαλισμένων, των ασφαλιστικών παροχών. Άρα, λοιπόν, έχετε ολοκληρωτικά την ευθύνη για το θέμα των εκκρεμών συντάξεων. Δεν προχωρήσατε στην ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων, που τα αρχεία τους είναι ακόμα σε αποθήκες με ποντίκια, ποντικοφαγωμένα είναι όλα τα αρχεία. Δεν προβήκατε σε προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών για να έχουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Δεν προσλάβατε εργαζόμενους στις χιλιάδες και νέες οργανικές θέσεις με προτεραιότητα, όπως λέγανε και οι εργαζόμενοι αυτούς που έχουν εξειδικευτεί. Επενδύσατε πάνω στους 500, στους 683. Έκαναν τόσους μήνες για να μάθουν να βγάζουν συντάξεις και όταν έμαθαν ετοίμασαν χιλιάδες φακέλους. Εσείς όμως δεν τους προσλάβατε ή δεν συνεχίσατε την απασχόλησή τους. Δεν σταματήσατε να στοχοποιείτε τους εργαζόμενους, να τους τρομοκρατείτε, να τους εκβιάζετε. Και έτσι λοιπόν δεν υπήρχε το ανάλογο κλίμα για την απόδοση των εργαζομένων. Δική σας ευθύνη ολοκληρωτικά. Επίσης, δεν συζητάτε καν αιτήματα των ασφαλισμένων, όπως αυτό που λέμε για την οργή τους, για τις εκκρεμείς συντάξεις που είπαμε ότι έχει όλη την ευθύνη, για την κατάργηση των ασφαλιστικών νόμων, αυτό που λέγατε ότι δήθεν θα καταργούσατε, για επαναφορά των κατώτερων συντάξεων με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, για μείωση των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης, για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης μισθού, για επιστροφή όλων των κλεμμένων. Κλείνετε τα αυτιά σας σε όλα αυτά που μπορούν να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους, να βελτιώσουν τους όρους ζωής τους. Κλείνετε τα αυτιά σας αυτά που βασανίζουν τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Συνεχίζεται από εκεί που σταματήσαν οι προηγούμενοι. Κάθε κυβέρνηση αποδεικνύεται χειρότερη από την προηγούμενη. Και αυτό γιατί όλοι έρχεστε να υπηρετήσετε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων, τις νέες αξιώσεις τους. Αυτές πάνε μαζί με ανατροπές σε βάρος των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Αυτοί είστε. Όλα αυτά είναι οπισθοδρόμηση. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προβάλλουν ω
ως λύση να φύγετε εσείς, να έρθουν αυτοί. Ο λαός έχει πείρα από τις αστικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα το πιο πρόσημο υπάρχει, δεξιά, κεντρό, αριστερά, σοσιαλδημοκρατία. Έχει πείρα για το ποιον υπηρετήσατε και εσείς. Φέρατε ρυθμίσεις που δεν τολμούσαν να περάσουν τα καθαρόημα της αστικής τάξης. Η καταριστική ανάπτυξη είναι ενιαία στρατηγική. Είναι η στρατηγική της πρωτοκρατίας. Αυτή περνά πάνω από τη ζωή του λαού. Δεν είστε λοιπόν το μικρότερο κακό. Και για όσους σκέφτονται έτσι, τους καλούμε να σκεφτούν ότι το μικρότερο κακό οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο. Το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη, τους αυταπασχολούμενους, τους βιοπαλιστές αγρότες, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες ιδιαίτερα, να εγκαταλείψουν τα κόμματα του κεφαλαίου. Έχουν πείρα από τις ημέρες και τα έργα τους. Έζησαν τις ταξικές αντιδραστικές επιλογές τους. Η ζωή τους χειροτέρεψε και θα χειροτερεύει όσο δεν αποφασίζουν να σταθούν απέναντι και να αμφισβητήσουν, να εγκαταλείψουν τα κόμματα στηρίγματα του κεφαλαίου. Να σκεφτούν και να συμπορευτούν με το ΚΚΕ την πρότασή του, που είναι η μόνη εναλλακτική για να απαλλαγούμε από τη βαρβαρότητα του σάπιου επικίνδυνου συστήματος, από τη διατορία του κεφαλαίου. Με την εξουσία της εργατικής τάξης, σε συμμαχία με όλους όσους συνθλίβονται από την πολιτική σας, από τους πολυεθνικούς μονοπωλιακούς ομίλους και με όλα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής στα χέρια της, θα απαλλαγεί οριστικά η εργατική τάξη, ο λαός μας, από την ανεργία, τη φτώχεια και τη δυστυχία. Θα περάσει στην ευημερία ικανοποιώντας τις όλο και διευρυμένες ανάγκες της, αφού αυτός είναι ο σιδερένιος νόμος του σοσιαλισμού. Οι ίδιοι εργαζόμενοι, ο λαός με την οργάνωσή τους, τους αγώνες τους, με αιτήματα που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους, μπορεί να σαρώσει εσάς και τους νόμους σας, να σαρώσει το άδικο. Το ΚΚΕ δίνει ασυμβίβαστα αυτόν τον αγώνα της απελευθέρωσης της εργατικής τάξης, της πλειοψηφίας του λαού μας. Γι' αυτό απορρίπτουμε συνολικά το νομοσχέδιό σας που υπηρετείτε, που υπηρετεί αυτούς τους σχεδιασμούς. Προβάλλετε κάποιες ρυθμίσεις άρθρων του νομοσχεδίου, όπως π.χ. το άρθρο 24 για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων αναγκών παιδιών με σπάνια νοσήματα, που δίνεται με το άρθρο ειδική γονική άδεια 10 ημερών το χρόνο. Αυτό είναι βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είναι μεγάλη κοροϊδία? Και το προβάλλετε. Η τροπολογία για τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων είναι τροπολογία που αφορά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έρχεται σε άσχετο νομοσχέδιο, χωρίς ουσιαστική συζήτηση για τις μεγάλες ανάγκες δασιοπυρόσβεσης. Ζήσαμε ανίποτες τραγωδίες τα προηγούμενα χρόνια και οι ευθύνες όλων σας είναι εγκληματικές, γιατί κυριαρχεί η λογική του κόστους-οφέλους. Κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία προσαρμόζεστε, με τις τραγωδίες να διαδέχετε η μία την άλλη. Οι ανάγκες σε προσωπικό είναι μεγάλες. Θα μπορούσαμε να είμαστε θετικοί, αλλά δεν μπορεί να δώσουμε άλοθη σε ένα βαθιά αντιδραστικό νομοσχέδιο με μία ξένη προς αυτό τροπολογία. Με αυτό το πνεύμα αντιμετωπίζουμε όλα τα άθρα του νομοσχεδίου, όπως επίσης τροπολογίες εκ μέρους της κυβέρνησης. Το δίκαιο θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα.